τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για βόμβες αποθήκες γίνεται αναφορά στη διάσημη βόμβα GBU-43B Massive Ordance Air Blast 22.000 λιβρών. Μερικές φορές αποκαλείται MOAB για τη μητέρα της όλης βόμβας και έγινε γνωστή για την χρήση της σε δίκτυα σπηλαίων στο Αφγανιστάν. Όπως καθώς και οι 57 λιβρών GBU 30.000 AB Massive Ordance Penetrators σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό των βομβαρδιστικών B2. Αλλά αυτά τα πυρομαχικά είναι τόσο ακριβά στην κατασκευή όσο και πολύπλοκα στην χρήση, ενώ το MOAB μπορεί για παράδειγμα να απελευθερωθεί μόνο από ένα μεταφορικό αεροσκάφος σε 130 ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται οι κίνδυνοι επέμβαση εναντίον στόχων με ισχυρή υπεράσπιση, έγινε επίγον για την πολεμική αεροπορία των ΙΠΑ να αναπτύξει ένα νέο πυρομαχικό ικανό να καταστρέψει ανθεκτικού στόχου και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολεμικό αεροσκάφο με πιθανότητε επιβίωση σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αυτό είναι ο ρόλο του νέου GBU 72 Advanced 5K Penetrator 2.268 κιλών εξοπλισμένη με αδρανειακό και δορυφορικό σύστημα JDAM και σχεδιασμένο για να χτυπήσει τον στόχο του με μεγάλη ακριβία για να καταστρέψει τα καλύτερα προστατευμένα καταφύγια και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από ένα μαχητικό F-15 Strike Eagle. Στη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης νωρίτερα φέτος, ένα από αυτά τα αεροσκάφη που ανήκουν στην 26η πτέρυγα δοκιμής στην αεροπορική βάση England, έριξε αυτή τη βόμβα από υψόμετρο 35.000 πόδιων για πρώτη φορά εναντίον ενός στόχου με αισθητήρες για να εκτιμήσει την ακριβία και τις πιθανές ζημιές σε έναν πολύ σκληρημένο στόχο. Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αυτό το νέο πυρομαχικό, το οποίο αναμένεται να παραγγελθεί το 2022 σε πρώτη φάση σε 125 μονάδε έναντι 36 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι κατάλληλο εάν είναι απαραίτητο για να χτυπήσει και να καταστρέψει καταφύγια της Βόρειας Κορέας ή του Ιράν, οι δύο συγκαταστάσεις που στεγάζουν βαλλιστικούς πυραύλους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.